Άλλη μια από την αρχή να αρχινήσει ο μύθος. Το συμπέρασμα να βγει πάνω απ' όλα στη ζωή πρέπει να έχεις ήθος. Το συμπέρασμα να βγει πάνω απ' όλα στη ζωή πρέπει να έχεις ήθος. Ο αφελής βοσκός και ο λύκος. Ήτανε μια φορά ένας βοσκός που είχε ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα. Είχε και δύο μεγάλα δυνατά τσοπανόσχυλα που φιλούσαν το κοπάδι και έτσι ένιωθε μεγάλη ασφάλεια για τα πρόβατά του. Τα χρόνια όμως πέρασαν, τα σκυλιά γεράσανε και ένα πρωί ψοφήσαν και τα δυο. «Α, τι θα κάνω τώρα», σκεφτόταν ο βοσκός. «Τώρα που ψοφήσαν τα τσοπανόσκυλα θα δυσκολέψει πολύ η δουλειά μου. Πρέπει όλο το βράδυ να μένω ξάγρυπνος, παραφυλώντας μην τυχόν και εμφανιστεί κανένας λύκος. Και τότε βράστα. Δεν μπορεί. Κάποια λύση θα υπάρχει». Αυτά σκεφτόταν ο βοσκός και λύση δεν έβρισκε στο πρόβλημά του. Το χωριό ήταν μακριά και δεν ήταν εύκολο να κατέβει μέχρι εκεί μαζί με όλα τα πρόβατά του. Όσο για τη σκέψη να αφήσει το κοπάδι αφύλακτο μια μέρα ολόκληρη, την είχε βγάλει τελείως από το μυαλό του. Ένα πρωί, εκεί που βόσκε τα πρόβατά του, βλέπει ένα λύκο που είχε πάρει από πίσω το κοπάδι του. Σηκώνει τη μαγκούρα του και αρχίζει να φωνάζει. «Ξουτ! Ουσ! Ξουτ! Ξουτ! Παλιόλικε!» Ο λύκος όμως ούτε που ενοχλήθηκε καθόλου. Συμπεριφερόταν σαν σκύλος. Όταν ξέκοβε κανένα πρόβατο από το κοπάδι, έτρεχε και το έβαζε στο σωστό δρόμο. Τι παράξενος λύκος! Αν δεν το έβλεπα με τα μάτια μου, δεν θα το πίστευα και να μου το λέγανε. Ο λύκος συνόδευσε το κοπάδι μέχρι το μαντρί και ύστερα χάθηκε στο πυκνό δάσος. Την άλλη μέρα το πρωί, να σου ο λύκος πάλι. Περίμενε το κοπάδι να το συνοδεύσει στην πρωινή βοσκή. Ο λύκος συμπεριφερόταν σαν σωστό μανδρόσκυλο. Ο βοσκός ήταν και τελείως χαμένα. Τι σοι λύκος είναι αυτός? Παρόλο που υποψιάστηκα ότι το βράδυ θα γύριζε να αρπάξει κανένα πρόβατο, άμα θα με έπαιρνε ο ύπνος, αυτός ούτε που φάνηκε. Έμεινα ξάγρυπνος όλο το βράδυ, αλλά αυτός ούτε καν που εμφανίστηκε. Και τώρα για δες τον, συνεπής στην ώρα του, λες και είναι υπαλληλός μου. Ήρθε να με βοηθήσει στη βοσκή. Μα τι περίεργα πράγματα. Ωραία, κοίτα παιχνίδια που μας παίζει η φύση, καμιά φορά. Πράγματι, ο λύκος συνέχισε την τακτική αυτή για κάνα μήνα
Κι έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη του Βοσκού. Έτσι ο Βοσκός ένα πρωί που είχε μια επίγουσα δουλειά στο χωριό, αποφασίζει να αφήσει το λύκο να φυλάει τα πρόβατά του και παίρνει τη στράτα για το χωριό. Καλώς τον, λέει ένας συγχωριανός του. Πώς από τα μέρη μας? Δουλειές, αποκρίνεται ο Βοσκός. Καλά κι άφησες μονάχα τους τα πρόβατα? Δεν τα άφησε μονάχα, άφησε το λύκο να τα φυλάει. Πάει η μοναξιά εκεί πάνω στο μανρί. Σου σάλεψε το μυαλό. Μην ανησυχείς και ξέρω εγώ τι σου λέω, λέει ο Βοσκός και συνέχισε το δρόμο του. Αφού τελείωσε τη δουλειά του, πέρασε και από την ταβέρνα και έφαγε ένα πιάτο ζεστό μαγειρεμένο φαγάκι και κάνα δύο κούπες κρασί με τους φίλους του. Ήταν ήσυχος, βλέπετε. Είχε αφήσει εμπιστό του να φυλάξει τα πρόβατα. Αργά το απόγευμα, όταν γύρισε στο μαντρί, τι να δει? Το μαντρί άδειο. Ούτε ένα πρόβατο δεν είχε απομείνει. Ο αφελής Βοσκός τσίριζε και τραβούσε τα μαλλιά του. «Α, τον άτιμο το λύκο! Τι ήταν αυτό που μου σκάρωσε? Μ' έκανε πρώτα να τον εμπιστευτώ και τώρα κοίτα τι μου έκανε! Μου ξεκλήρισε όλο το κοπάδι! Αν τον πιάσω στα χέρια μου! Αυτές τις κουβέντες φώναζε ο Βοσκός μέχρι που βράδιασε. Τότε ο Βοσκός άναψε φωτιά και έκατσε δίπλα να ζεσταθεί και να ξεκουραστεί από την κούραση της μέρας. Μισή μέρα προχωρούσε, βλέπετε. Όταν ηρέμησε λίγο, σκέφτηκε. Τι χαζός που είμαι να κατηγορώ το λύκο για το πάθημά μου. Ο λύκος είναι λύκος, τη δουλειά του έκανε. Αυτό που του μάθε η φύση να κάνει, αυτό έκανε. Έπρεπε να το ξέρω. Με τον εαυτό μου θα έπρεπε να τα βάζω, που είχα την αφέλεια να εμπιστευτώ ένα λύκο να μου φυλάξει τα πρόβατα. Καλά να πάθω, λοιπόν. Η Αλεπού και ο Αετός. Κάποτε, παιδιά, ένας Αετός και μια Αλεπού γίνανε πολύ καλοί φίλοι, αχώριστοι που λένε. Τόσο που μια μέρα λέει ο Αετός στην Αλεπού. Ξέρεις, κυρία Αλεπού, έχω μια ιδέα. Τι? Τόσο καλοί και αχώριστοι φίλοι που έχουμε γίνει, δεν χτίζουμε και τις φωλιές μας κοντά-κοντά να γίνουμε και γειτόνι, να τα λέμε καλύτερα και να κάνουν και τα παιδιά μας παρέα? Πολύ καλή ιδέα σου. Τώρα που το λες, απορώ που δεν το σκέφτηκα εγώ πρώτη, τόσο έξυπνη που είμαι. Βρήκαν λοιπόν ένα μεγάλο και ψηλό δέντρο στην κορφή του βουνού. Ο Αετός έκτισε τη φωλιά του στα πιο ψηλά κλαδιά του δέντρου και η Αλεπού στη μεγάλη κουφάλα του κορμού του. Έφερε τα αετόπουλά του ο Αετός, έφερε τα λεπουδάκια της η Αλεπού και όλα πήγαιναν μια χαρά. Ο Αετός έβγαινε το πρωί και κυνηγούσε λαγούς, αγριοκάτσικα και ό,τι άλλο έπεφτε στα νύχια του και μετά γύριζε στη φωλιά του. Τάιζε τα αετόπουλα που ήταν μικρά ακόμη και δεν μπορούσαν να βγουν μόνα τους να κυνηγήσουν. Η Αλεπού πάλι έβγαινε πάντα τη νύχτα και κατέβαινε στο χωριό. Έβρισε κανένα αφύλακτο κοτέτσι, έπνιγε καμιά κότα και την κουβαλούσε μέσα στη φωλιά της να φάει αυτή και τα λεπουδάκια της. Έτσι ήρεμα πέρασε ο πρώτος καιρός και όλοι ήταν ευχαριστημένοι με την ιδέα του Αετού.
Μια μέρα όμως ο Άιτος γύρισε από το κυνήγι πολύ στενοχωρημένος, γιατί δεν μπόρεσε να βρει τίποτα για φαγητό, με αποτέλεσμα αυτός και τα Αιτόπουλα να μείνουν νηστικά. Όσο ο Άιτος έβλεπε τα παιδιά του με ανοιχτό το ράμφος να περιμένουν να φάνε και αυτός να μην έχει τίποτα να τα ταΐσει, τόσο στενοχωριόνταν περισσότερο. Έτσι πέρασε η μέρα και ήρθε το βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Αετέ. Πώς πήγε το κυνήγι σήμερα? Πώς να φάει, κύριε Αλεπού. Όχι σπουδαία πράγματα. Πάω κι εγώ να βρω τίποτα να ταΐσω τα λεπουδάκια μου. Καλή τύχη, κύριε Αλεπού. Πήρε το δρόμο λοιπόν η Αλεπού για το χωριό. Η ώρα περνούσε. Τα λεπουδάκια πεινούσαν και περιμένοντας τη μαμά τους να τα ταΐσει, φώναζαν παραπονιάρικα. Οι φωνούλες τους ακούστηκαν μέχρι την αητοφωλιά. Τότε ο Αετός έκανε μια φοβερή σκέψη. Αυτό είναι. Τα λεπουδάκια. Πώς δεν το σκέφτηκα τόση ώρα. Βρήκα φαγητό για τα παιδιά μου. Χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να υπολογίσει τη φιλία του με την Αλεπού, ορμάει στην κουφάλα του δέντρου, αρπάζει τα λεπουδάκια και τα μεταφέρει στη φωλιά του. Εκεί έφαγε αυτός και τα παιδιά του. Λίγο πριν ξημερώσει, γύρισε από το κυνήγι κατάκοπη η Αλεπού στη φωλιά της. Αλεπουδάκια, πού πήγατε? Γυρίστε πίσω. Η μανούλα έφερε φαγητό. Πουθενά τα λεπουδάκια. Άφαντα είχα γίνει. Ξαφνικά σηκώνει τα μάτια της στην αετοφωλιά. Αετέ, μην είδες τα λεπουδάκια μου? Μα όχι. Συγγνώμη τώρα, κυρία Αλεπού. Πρέπει να πάω για ύπνο, γιατί θα ξυπνήσω πολύ πρωί αύριο. Καληνύχτα. Αφού έψαξε πολλή ώρα, η Αλεπού κατάλαβε τι είχε συμβεί. Καταραμένος να είσαι. Άκαρδε! Ούτε τη φιλία μας σεβάστηκες, ούτε τα παιδιά μου λυπήθηκες. Θα φύγω όσο γίνεται πιο μακριά, να μη σε βλέπω πια. Με αυτά τα τελευταία λόγια η Αλεπού έφυγε πικραμένη, κλαίγοντας και θρυνώντας για τη δυστυχία που τη βρήκε. Έτσι ο Αετός έμεινε μόνος με τα παιδιά του. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ένα πρωί που ο Αετός είχε βγει να κυνηγήσει έτσι όπως το συνήθιζε, βλέπει μια παρέα ξυλοκόπων που ψήνανε στη φωτιά κρέας για να φάνε. Χαμηλώνει το πέταγμά του ο Αετός και αρπάζει στα νύχια του μερικά κομμάτια μισοψημένο κρέας. Ευχαριστημένος από τη λία του, γυρίζει στη φωλιά του να φάει με τα παιδιά του. Μαζί με το κρέας όμως, χωρίς να το πάρει είδηση, έφερε και ένα μικρό κομματάκι κάρβουνο που δεν είχε σβήσει. Σε λίγο, τα ξερόκλαδα της φωλιάς πήραν φωτιά. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αετοφωλιά λαμπάδιασε. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουν φωτιά οι φτερούγες του Αετού και να καούν αυτός και τα παιδιά του. Έτσι τιμωρήθηκε ο Αετός. Όχι βέβαια από την Αλεπού την ίδια, αλλά από την τιμωρία που του στείλε η ζωή. Γιατί η ζωή δεν συγχωρεί το άδικο και την αχαριστία. Γράφει σε ένα μεγάλο τετράδιο τις άδικες πράξεις των ανθρώπων και όταν βρει την κατάλληλη ευκαιρία, τους τιμωρεί. Και η τιμωρία είναι πάντα αντάξια της αδικίας τους. Thank you.
Ο ήλιος και ο βοριάς. Μια φορά ο ήλιος έπιασε καυγά με τον βοριά για το ποιος από τους δυο είναι ο πιο δυνατός. «Εγώ είμαι ο πιο δυνατός», έλεγε ο βοριάς. «Εγώ είμαι ανώτερος και δυνατότερός σου». «Κι εγώ είμαι χίλιες φορές πιο δυνατός». Ούτε ο ένας υποχωρούσε, ούτε ο άλλος. Είχαν και δύο τέτοιο πείσμα που συμπέρασμα δεν έβγαινε. «Ό,τι και να λες», λέει ο ήλιος, «ο πιο δυνατός είμαι εγώ. Και πάμε και στοίχημα». «Τι στοίχημα?» «Θα διαλέξουμε στην τύχη έναν άνθρωπο και όποιος από τους δυο μας καταφέρει να του βγάλει το πανοφόρι, αυτός θα είναι ο πιο δυνατός». «Αυτό είναι παιχνιδάκι για μένα. Εγώ με τη δύναμή μου μπορώ να ξεριζώσω δέντρα ολόκληρα και να πάρω τις στέγες των σπιτιών, να τις πάω στο δίπλα χωριό. Ένα πανοφόρι δεν μπορώ να βγάλω». «Αυτό θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να το αποδείξεις». Σε λίγο βλέπουν έναν βοσκό που βοσκε τα πρόβατά του. Φορούσε ένα πανοφόρι και είχε διπλωμένη στο πλάι του μια μάλινη κάπα. Άρχισε τότε ο βοριάς να φυσά δυνατά, όλο σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του. «Ψυχρούλα έπιασε», λέει ο βοσκός που άρχισε να τουρτουρίζει από το κρύο. Κούμπωσε όλα τα κουμπιά από το πανοφόρι, σήκωσε το γιακά του και έχωσε τα χέρια στις τσέπες. «Τι ψύχρα, ψόφου κάνει», μονολογούσε ο βοσκός. Ο βοριάς φυσούσε όλο και πιο δυνατά, μα όσο πιο δυνατά φυσούσε, τόσο περισσότερο έσφιγγε πάνω του το ρούχο ο βοσκός. Ο βοριάς λισομανούσε, πρίστηκαν τα πνευμόνια του να φυσάει, μα ο βοσκός, αντί να βγάλει το πανοφόρι, τυλίχτηκε και στη μάλινη κάπα. Τρέμοντας από το τούρτουρο, την έσφιγγε τόσο δυνατά πάνω του, που ο βοριάς δεν μπορούσε με τίποτα να του την πάρει. Αποκαμωμένος πια από το πολύ το φύσιγμα, παράτησε την προσπάθεια και λέει στον ήλιο: «Σειρά σου να δοκιμάσεις. Μπορεί εγώ να μην τα κατάφερα. Μην ελπίζεις όμως πως εσύ θα καταφέρεις τίποτα καλύτερο. Για να σε δούμε». Τότε ο ήλιος βγήκε περήφανα στον ουρανό και άρχισε να στέλνει στη γη τις ζεστές του ακτίνες. «Ωχ, τι ωραία λιακάδα. Έσκασε με αυτή την κάπα», λέει ο βοσκός και αμέσως βγάζει από πάνω του τη μάλινη κάπα και την ξαναδιπλώνει. Ο ήλιος στο μεταξύ συνέχιζε να καίει. «Ας ξεκουμπωθώ λιγάκι, τι έδρωσα», είπε ο βοσκός. Ξεκουμπώθηκε και κατέβασε τους γιακάδες του. «Καλύτερα να βγάλω και το πανοφόρι, να το ρίξω στην πλάτη μου, γιατί θα βγάλω την μπέμπελη». Αφού έριξε το πανοφόρι στην πλάτη ο βοσκός, ο ήλιος έκαιγε όλο και πιο δυνατά. «Μωρή, καλά το λένε οι παλιοί από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Δεν αντέχεται το πανοφόρι με αυτή τη ζέστη». Στη στιγμή βγάζει από τους ώμους του το πανοφόρι, το διπλώνει και το βάζει μαζί με την κάπα. «Μωρέ, μπράβο, τα κατάφερες. Μα την αλήθεια δεν το περίμενα». Στο μεταξύ ο βοσκός είχε φτάσει με τα πρόβατά του σε μια λιμνούλα για να τα ξεδιψάσει, γιατί με αυτή τη ζέστη είχαν αλαλιάσει τα καημένα τα ζώα. Ο βοριάς δεν πίστευε στα μάτια του. Τα τρίβε και τα ξανάτριβε, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει αυτό που έβλεπε. Ο βοσκός όχι μόνο έβγαλε το πανοφόρι του, αλλά έβγαζε και τα υπόλοιπα τα ρούχα του. «Μη τέτοια ζέστη, μια βουτιά είναι ό,τι πρέπει», λέει ο βοσκός. Και μπλουμ, ρίχνει μια βουτιά στη λιμνούλα. «Εγώ, κύριε Βοριά, σου το έλεγα ότι είμαι πιο δυνατός από σένα. Αλλά εσύ δεν ήθελες να ακούσεις». «Σε παραδέχομαι», είπε ο βοριάς. «Μπράβο σου, το κέρδισες το στοίχημα. Άλλη φορά δεν θα περηφανεύομαι για τίποτα. Η μεγάλη περηφάνεια μπορεί να σε κάνει ρεζίλια ένα πρωί. Είδες εγώ τι έπαθα. Οι πράξεις μας πρέπει να μας κάνουν περήφανους και όχι τα λόγια μας». «Μπράβο σε σένα, βοριά. Μπράβο σου. Είσαι λεβέντης.
Έχεις το θάρρος και τη δύναμη να παραδέχεσαι το λάθος σου. Μπορεί να έχασες το στοίχημα, μα δεν έχασες την περηφάνεια σου όπως νομίζεις. Περηφάνεια δεν είναι να μην παραδέχεσαι τον καλύτερό σου. Περηφάνεια είναι να αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη για τη νίκη. Μα αν η νίκη προτιμήσει τον αντίπαλό σου, τότε πρέπει να συγχαρείς τον νικητή και να τον τιμάς, γιατί τη στιγμή του αγώνα ήταν ο καλύτερος. Πέρασε η ώρα. Άργησα. Φεύγω τώρα. Πρέπει να πάω στη Δύση να κρυφτώ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Κι έτσι έδυσε ο ήλιος, τραγουδώντας στο βοριά ένα τραγουδάκι. Του μικρού βοριά παράγγυλα να'ναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι. Η τύχη και ο άμυαλος νέος. Ήταν μια φορά ένας νέος, ωραίος και δυνατός, ψηλός, γεροδεμένος, όλος νιάτα και κέφι για ζωή. Ο νέος αυτός αγαπούσε πολύ τις εκδρομές και μόλις έβρισκε αφορμή, δεν έχανε την ευκαιρία να βρίσκεται κοντά στη φύση. Μια Κυριακή πρωί, λοιπόν, ετοίμασε τις προμήθειές του και μόλις βγήκε ο ήλιος, ξεκίνησε για την εκδρομή του. Θα πήγαινε να επισκεφτεί ένα θείο του που έμενε σε ένα χωριό 10 ώρες δρόμο από το σπίτι του. Πού πας, βρε παιδάκι μου? Μόνος σου τόσες ώρες δρόμο? Φοβάμαι μη σου συμβεί κανένα κακό. Μη φοβάσαι, μάνα. Τίποτα δεν θα μου συμβεί. Ό,τι και να μου συμβεί, θα το αντιμετωπίσω. Αύριο το απόγευμα θα είμαι γερός και δυνατός κοντά σου. Να πας στο καλό, γιέ μου. Και να προσέχεις. Θα προσέχω, μάνα. Μην ανησυχείς. Φίλησε σταυρωτά τη μάνα του και ξεκίνησε. Περπατούσε ώρα πολύ. Ωραία μέρα. Άνοιξη. Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Όλα είναι τόσο όμορφα αυτή την εποχή. Καλά έκανα και αποφάσισα αυτή την εκδρομή. Μετά από 6 ώρες δρόμο, είχε πια μεσημεριάσει. Ώρα για φαγητό. Α, να, ένας ίσιος. Εδώ θα κάτσω να φάω και να ξεκουραστώ λιγάκι, γιατί έχω δρόμο μπροστά μου. Εκεί δίπλα είχε και ένα πηγάδι. Αφού έφαγε και χόρτασε την πείνα του, έβγαλε νερό από το πηγάδι, ήπιε, πλήθηκε λίγο για να δροσιστεί από την κάψα του μεσημεριού και ξάπλωσε δίπλα στο πηγάδι να ξεκουραστεί. Η νύστα βάρνε τα βλεφαρά του και ο ύπνος ο γλυκός ήρθε και τον πήρε. Μέσα στον ύπνο του, εκεί στο βάθος του ονείρου του, παρουσιάζεται μπροστά του η θεά Τύχη. Έτσι που τον είδε η Τύχη να κοιμάται κοντά στο πηγάδι, τρόμαξε. Φοβήθηκε για τη ζωή του, βλέπετε. Σκύβει αμέσως και το σκουντά για να ξυπνήσει. Ήταν όμως τόσο βυθισμένος στον ύπνο που δεν ξυπνούσε. Τιμωμένη η θεά Τύχη, βάζει στο χέρι στη μέση και του λέει: «Ξύπνα επιτέλους, ανθρωπέ μου! Ξύπνα που δεν έχεις κουκούτσι μυαλό και σε πήρε ο ύπνος δίπλα στο πηγάδι! Έτσι να κάνεις έπεσες μέσα και πνίγηκες. Για δικό σου φταίξιμο θα τα βάλουν μαζί μου οι άνθρωποι. Οι κακοί του η Τύχη θα λένε πως έφταιγε.
Τι ωραίο, τι καλό παλικάρι. Και η τύχη του να τον εβάλει να κοιμηθεί δίπλα στο πηγάδι. Παιχνίδι της τύχης θα λένε όλοι και θα με καταργιούνται. Ξύπνα και άντε παραπέρα να κοιμηθείς ωραία και καλά. Ξύπνα να σε χαρώ μη βρω κανένα μπελά από τους ανθρώπους για τη δική σου αμυαλιά και απροσεξία. Ο νέος ύστερα από λίγο ξύπνησε. Ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο που νόμιζε ότι το ζούσε πραγματικά. Πω βλακεία! Για κοίτα τι κόντευα να πάθω. Να πνιγώ στα καλά καθούμενα από την απροσεξία μου. Καλά μου τα είπε η τύχη. Κι έτσι δεν είναι στα αλήθεια. Πόσες φορές οι άνθρωποι δεν τα βάζουν με την κακή τους τύχη. Την θεωρούν πάντα υπεύθυνη για όποια αναποδιά τους βρίσκει. Δεν φταίει όμως πάντα η κακή τους τύχη. Τις περισσότερες φορές φταίνε οι ίδιοι που δεν σκέφτονται και βάζουν πολλές φορές τον εαυτό τους και τους γύρω τους σε κίνδυνο. Για σκεφτείτε αυτό. Ένας πατέρας παίρνει την οικογένειά του ένα Σαββατοκύριακο να πάνε εκδρομή με το αυτοκίνητο. Ο πατέρας, αντί να οδηγεί προσεκτικά, τρέχει παραπάνω από το κανονικό. Δεν βάζει έτσι τον εαυτό του και την οικογένειά του σε κίνδυνο. Αν συμβεί κάτι κακό, θα φταίει η κακή του στίχη ή η απροσεξία του πατέρα οδηγού. Γι' αυτό πρέπει κι εσείς, όταν κάποιος οδηγεί, να μην του αποσπάτε την προσοχή με διάφορες ερωτήσεις και σκανδαλιές. Και επίσης, όταν οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα, να του ζητάτε να τρέχει λιγότερο. Η τύχη είναι πάντα με το μέρος των γνωστικών. Άλλη μια από την αρχή να αρχινήσει ο μύθος. Το συμπέρασμα να βγει πάνω απ' όλα στη ζωή πρέπει να έχεις ήθος. Το συμπέρασμα να βγει πάνω απ' όλα στη ζωή πρέπει να έχεις ήθος.